Σας δίνουμε από αυτή την εκπομπή έτσι πολλές πληροφορίες, εφόσον ταξιδέψετε ανά την Ελλάδα αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Υπάρχουν πολλές επιλογές για να περάσετε το όμορφα εσείς και τα παιδιά σας, οι συγγενείς σας, όποιος θέλει να επισκεφτεί κάποιο συγκεκριμένο θεματικό πάρκο, όπως αυτό που θα σας παρουσιάσουμε τώρα στην Καστοριά. Έχει ανοίξει τις πύλες του εδώ και μερικές μέρες. Η Λιμνοπολιτεία, έτσι την ονομάζουν, ένα θεματικό πάρκο, με φόντο την λίμνη προφανώς. Θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 8 Ιανουαρίου. Υπάρχει πολύ χρόνο για τους επισκέπτες να το επισκεφτούν. Γενικά έχει αλλάξει η φυσιογνωμία όλη τη πόλη αυτές τις ημέρες με με τη λειτουργία αυτού του θεματικού πάρκου. Ας το μάθουμε, ας το παρακολουθήσουμε στο βίντεο να δούμε πώς ακριβώς είναι. Δεκάδες παιδάκια απολαμβάνουν την μαγεία των Χριστουγέννων στη Λιμνοπολιτεία που έχει στηθεί στο κέντρο της Καστοριάς. Καρουζέλ, ξυλοπόδαροι και συγκρουόμενα προσφέρουν στιγμές χαράς, ενώ όλα τα παιδάκια δεν παραλείπουν να περάσουν από το σπίτι του αγαπημένου τους Αγίου. Πρόκειται για ένα θεματικό πάρκο που απευθύνεται στους μικρούς επισκέπτες, αλλά και σε όσους αισθάνονται παιδιά. Μας άρεσε η Λίμνα Παλαιτήλια. Ναι, μας άρεσε πάρα πολύ. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας που είδατε εδώ πέρα? Ο τροχός! Η Ρόζα. Πιο ωραίο είναι το πατινάζ και η Ρόδα. Είναι όμορφα και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται εμείς τα παιδιά. Φέτος βλέπω ότι έχει γίνει πιο καλή προσπάθεια από τις άλλες χρονιές. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει έρθει πιο πολύ γιατί έχει και πολύ ωραίο καιρό και κάθε χρόνο να γίνεται και καλύτερο. Η Καστοριά αποτελεί έναν αγαπημένο προορισμό για τις ημέρες των εορτών, με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις να τον κάνουν ακόμη πιο δημοφιλή. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων αποτελεί το ξεφάντωμα του Καστοριανού Καρναβαλιού, τα γνωστά μας ραγκουτσάρια, που είναι μια αναβίωση των αρχαίων διονυσιακών τελετών. Το έθιμο των καρναβαλιών θα έχει ξεχωριστό για φέτος χαρακτήρα, καθώς για τα προηγούμενα 2-3 χρόνια υπήρχε ένας περιορισμός όπως όλη την Ελλάδα, και αναμένουμε με μεγάλο ενθουσιασμό να προχωρήσουμε και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Τα ρακουτσάρια δίνουν μια βαθιά οικονομική ανάσα για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής, καθώς οι κρατήσεις εκείνων των ημερών φτάνουν το 100%.